Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο της ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου που θα αλλάξει την όψη της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος και θα φέρει την πόλη πιο κοντά στη θάλασσα. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν από το χώρο του παλαιού υπόδρομου στο Δέλτα Φαλίρου μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αρχές 20ου αιώνα στο Νέο Φάλιρο. Κοσμοπολίτικα ξενοδοχεία, πλωτές εξέδρες, περίπτερα με ορχήστρες, διάσημα καφέ. Ο απόλυτος θερινός προορισμός της αστικής Αθήνας. 100 χρόνια μετά, η λεωφόρος Ποσειδώνος φράζει την πρόσβαση στη θάλασσα. Τεράστιοι άδειοι χώροι στη θέση των ξενοδοχείων και των καφέ. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις αφημένες στην τύχη τους. Το Φαλιράκι, μακρινή ανάμνηση. Ελπίζουμε ότι αυτός ο πόλος θα αποτελέσει έναν τόπο ανάπτυξης για την πόλη. Ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέτζο Πιάνο σχεδίασε την ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου. Τα χρήματα βρέθηκαν και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεταμόρφωση αυτή αρχίζει. Το έργο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί μέσα στο φθινόπωρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έχουμε εργολάβο γύρω στον Μάιο και μετά από 3 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Η λεωφόρος Ποσειδώνος από το ΣΕΦ μέχρι το ΤΑΕΚ Βοντό θα μετατοπιστεί 100 μέτρα προς τη θάλασσα και θα βυθιστεί σε 2 σημεία. Ο δρόμος θα γίνει πάρκο. Το τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος θα είναι πάρκο και μάλιστα με μια φυσική κήτη η οποία θα είναι πράσινη αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να παραλαμβάνει το νερό της πλημμύρας. 600 στρέμματα πάρκο με 5 διαφορετικές θεματικές ενότητες. Πεζόδρομοι από την Καλυθέα και το Μοσχάτο που θα μπαίνουν στη θάλασσα ως προβλήτες. Κολυμπητικές δεξαμενές και τεχνητή αμμουδιά. Χώροι αναψυχής με εντυπωσιακή θέα. Επίσης είναι αυτές που εντείνουν τη χρήση του πάρκου, δηλαδή κάποια καφέ, κάποιοι χώροι εκθέσεων και σεμιναρίων, υπάρχει ένα μικρό θερινό σινεμά, υπάρχουν άλλοι πολιτιστικοί χώροι. Ακόμα και τεχνητά νησάκια έχουν σχεδιαστεί. Στο δυτικό άκρο, δίπλα στην εκβολή του Κηφισού, προβλέπεται η δημιουργία μιας τεχνητής παραλίας και 2 τεχνητών νησιών. Βρισκόμαστε στην Εσπλανάδα από όπου ξεκινάει η λεωφόρο Συγκρού και διασταυρώνεται με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Στο βάθος βλέπουμε το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίπλα στον Κηφισό. Όλη αυτή η ζώνη, μήκους περίπου 2,5 χιλιόμετρων, θα είναι η περιοχή της ανάπλασης. Ο αναμορφωμένος Φαλιρικός Όρμος θα συνδέεται με πεζογέφυρες, με το πολιτιστικό πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου κατασκευάζονται ήδη η νέα εθνική βιβλιοθήκη και η νέα λυρική σκηνή.